Δεύτερη μέρα λοιπόν και σήμερα εδώ στην Καρβάλη, κάμερα του ένα Channel κοντά σας. Γάμος βάφτιση λοιπόν 2015. Εχθές είδαμε νηφικά, είδαμε γάμο, είδαμε βάφτιση, είδαμε ανακαινήσεις χώρων και σπιτιών. Σήμερα περιμένουμε και τον Τρίφωνα Σαμαρά να έρθει κοντά μας. Θα μιλήσουμε με πολύ κόσμο, θα μας πούνε πώς βλέπουν την έκθεση κτλ. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα. Να μας πείτε τίποτα. Δεν ξέρω, τι κάνεις καταρχάς. Εντύπωση. Καλά αυτό, καλά το κάνεις και καλά τα πας και έτσι να συνεχίσεις. Γράφετε. Βέβαια γράφουμε. Είδα, έχεις κάτι εσύ εδώ, έτσι ένα περίπτερο. Τι έχεις? Με χειροποίητα κοσμήματα και ρούχα. Α, θα σε επισκεφθούμε. Όποτε θέλετε. Πώς την βλέπεις την έκθεση? Πάρα πολύ ωραία. Έχει και έφη ρυθμό, επιλεκτικό κοινό. Κατά τα άλλα μια χαρά όλα. Κατά τα άλλα καλά. Πλούταρχος, έτσι. Δώσε. Τι κάνετε? Εγώ είμαι από Βουλγαρία, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Εδώ τι κάνετε, πείτε μου. Λίγο να... Να δείτε. Να δούμε, ναι. Να δείτε νηφικά, να δείτε για βάφτιση. Για τι βάφτιση να δείτε. Βάφτιση και γάμο. Ενδιαφέρεστε. Ναι, μαγαζί. Α, έχετε οίκο. Φιλενάδα μου. Ναι. Έχουν μαγαζί και... Και ήρθατε να δείτε δηλαδή. Ναι. Πώς σας φαίνεται τώρα, ήρθατε? Τώρα ήρθα πρώτη φορά εδώ. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ευχαριστώ. Ωραία, καλά να περάσετε. Εμείς είμαστε από χθες εδώ. Τα είδαμε εμείς. Πήραμε μια γεύση. Εμείς τώρα ήρθαμε. Να δούμε. Ωραία λοιπόν. Διογέννη, κάποιον είδα τώρα εγώ εδώ, γνωστό. Για πάμε να δούμε. Εσύ τον είδες, τον πήρε το μάτι σου? Τι νος είσαι εσύ? Ποιανό είμαι εγώ? Ναι. Του Γερασίμου και της Κρυστάλλους. Τι κάνεις? Τα πάντα. Ήρθες να δεις την έκθεση? Ήρθα να εκτεθώ. Ήρθες να εκτεθείς? Μάλιστα. Εκτεθειμένος χρόνια εσύ. Κι εγώ εδώ να. Παντρεύεσαι. Δεν μου έκανε επίσημη. Ένα καλό παιδί, άμα θέλει. Δεν μου έκανε επίσημη πρόταση γάμου. Εκτός δηλαδή από το χθεσινό. Πάρτε. Να τον πάρω. Διογέννη, θα σε πάρω. Χάσουμε, έλα, με παπά και με κουμπάρο. Κουμπάρο, μα δες εγώ εδώ. Έχω τον know-how, μη σε νοιάζει. Ωραία. Και ο Κοτόπουλος χθες δεν είπε για κουμπάρο. Έδωσα. Την έδωσα, την ξέρουμε. Αλήθεια. Το όνομά σας? Είμαι η κυρία Σιδηροπούλου. Χάρηκα, κυρία Σιδηροπούλου. Χαλιών. Ναι. Και από τις αίθουσες δεξιώσεων του Κάμπικ Αλέξανδρου. Τέλεια! Και πού σας βρίσκουμε? Θα μας βρείτε στη Νέα Καρβάλη και με τα δύο καταστήματα. Το The Κάμπικ Αλέξανδρος είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Εννοείται. Εννοείται. Και μιλάω και για ξένους και για Έλληνες. Και όσο για τα χαλιά μας, πίσω από το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Καρβάλης. Σας περιμένουμε και για την πρίκα και για τη δεξίωση. Καταρχάς να πω ότι είσαστε πολύ εντυπωσιακοί, έτσι. Αν κάνεις το γάμο σου, θα σου κάνω δώρο το χαλί. Τι βρίσκουμε σε εσάς? Τα πάντα. Να επισπεύσουμε το γάμο, έχουμε και τον κουμπάρο. Ναι. Οι ώρες οι καλές. Και άμα δεν μπορεί, γιατί λόγω ηλικίας θα βοηθήσω εγώ. Εντάξει λοιπόν. Τι κάνετε κορίτσια? Αχ, αγαπημένη, το κορίτσι μου, μωρέ, εδώ. Τι κάνεις? Εδώ είσαι. Α, τραβάμε, ναι. Λοιπόν, είναι μια θεάρα καταρχάς. Για το λουκουμάξι, φίλε. Πάτο, ξεολόγουλο, δεν είναι μια θεάρα. Είναι αστέρι. Τι κάνεις? Καλά. Έλα να σε ταΐσω, λουκουμά. Αχ, το κορίτσι μου το όμορφο. Έλα να σε σκουπίσω, μανούλα μου. Μπράβο το κορίτσι μου, μπράβο. Τέλειος. Διογέννη, συγγνώμη, δεν θέλω να παχύνω, ρε παιδιά. Έχεις πολλά περιθώρια. Έχω. Έχεις πολλά. Ευχαριστώ. Θες να σε κεράσουμε έναν τόνα που δεν έχει τόσους θερμίδες? Να το κεράσετε στον Διογέννη τον τόνα. Θες, θα φας το δικό μου σήμερα. Όχι, εγώ δεν τρώω. Έλα που δεν τρως. Θα έρθω μετά να δοκιμάσω. Έτσι, εντάξει. Υπόσχομαι. Να είστε καλά. Αχ, Διογέννη, εδώ είναι ο οίκος εχθές που ήρθαμε και. Τον ηθικό. Ρίξε μια ματιά, τέλεια. Ψάχνω τον ηθικό που φορούσα εχθές, αλλά δεν το βρίσκω. Κάτσε λίγο να δω. Παρ' όλα αυτά είναι όλα υπέροχα. Στην αρχή δεν θα διαλέξει αυτό, αλλά λόγω του ότι δεν μου έμπαινε το μπούστο, δεν έχω αρκετό, δεν ξέρω. Εδώ τι έχουμε. Α, εδώ είναι
πώς το λέγανε το παλικάρι? Ο Γιάννης, τα χειροποίητα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Το όνομά σας? Ελένη. Κυρία Ελένη, τι βρίσκουμε σε εσάς? Κοσμήματα, χειροποίητα, φορέματα. Εξίσου χειροποίητα και τα φορέματα όλα, ακόμα. Όλα, τσάντες, τα πάντα. Μάλιστα, πού σας βρίσκουμε θέλω να μου πείτε? Βρίσκεται στην... στην Αλφα Μπάνκ της Ομονίας, στο στενό, δεξιά. Ωραία, μια χαρά. Βλέπω έχετε εδώ όντως πολύ ενδιαφέρον πράγματα. Θα κάνει ο γιος σας. Πείτε μου λίγο, πώς είναι γενικότερα τώρα η αγορά στην Καβάλα? Όπως όλα τα μαγαζιά, έτσι είναι και αυτά. Αλλά καλά πάμε. Καλά πάμε δηλαδή. Οι τιμές είναι προσιτές? Βέβαια. Ναι, όχι, επειδή είναι χειροποίητα, λέμε, θα το... Είναι προσιτές. Είναι για όλα τα... Για όλες τις τσέπες, έτσι, γιατί πλέον η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Α, τώρα ήρθαμε εδώ που κάνουν πασαρέλα. Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς, έτσι. Θα έρθει και ο Τρίφωνας Σαμαράς λίγο αργότερα. Κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Λε, μιλήστε μου λίγο. Τώρα να σας μιλήσω. Γιατί? Πρέπει να έρθουν τα παιδιά που... Πώς σας λένε? Βαγγέλης Μαράγδα, χάρηκα. Γεια σου κούκλα μου, πώς σε λένε? Μάρθας Μαράγδα, δεν είμαι όμως γεια σας, είμαι γεια σου. Μία είμαι, εκτός και αν μεγάλωσα τόσο. Ναι, αλλά μας βλέπει και τόσο κόσμο στην τηλεόραση. Τι κάνετε? Εσύ λογικά θα παρελάσεις, έτσι? Ναι, ναι. Θα βάλεις νηφικό? Ναι, θα βάλουμε σε λιγάκι, θα ετοιμαστούμε. Τέλεια, είσαι όντως ήδη φτιαγμένη, μαλλιά, μακιγιάζ και τα λοιπά. Έμεινε, μόνο το νηφικό. Εσύ τι κάνεις εδώ, για πες μου. Εγώ βλέπω εδώ, παρακολουθώ τα παιδιά. Νομίζω ότι είσαι και στην καλύτερη θέση, έτσι? Συνήθως με έχουν σε καλές θέσεις, γιατί φέρνω τα μοντέλα. Παίρνεις εσύ τα μοντέλα? Τα συνοδεύω. Εμένα γιατί δεν με έφερες? Δεν κάνω εγώ για μοντέλο? Εσένα μάλλον θα σε έφερε κάποιος άλλος. Εμένα με έφερε ο Διογέννης. Είδες τι καλά καταλήξαμε στο συμπέρασμά μας, ότι ο Διογέννης φταίει για όλα. Έτσι λοιπόν, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε? Μια χαρά, ωραία, όλα καλά. Χαίρομαι. Έκθεση λοιπόν γάμος 2015 και βρισκόμαστε στην Καρβάλη. Στην Καρβάλη, εδώ στο Expo Καβάλα που έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο με πάρα πάρα πολύ καλή οργάνωση. Χαιρόμαστε που συμμετέχουμε και σαν χορηγή εδώ. Βλέπετε την πασαρέλα την οποία έχουμε στήσει εμείς εδώ τις δύο ημέρες. Γίνεται χαμός. Έχουμε προμοτάρει και έχουμε παρουσιάσει πολύ ωραία νεφικά, πολύ ωραία ρούχα από τους εκθέτες που συμμετέχουν εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε που τους βοηθάμε με την δουλειά μας, η οποία είναι οπτικοακουστική κάλυψη δεξιώσεων, γάμων, τέτοιου είδους εκδηλώσεων και ένα σωρό άλλων πραγμάτων, βαπτίσεων κλπ.